Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις του Star στις 3. Αισιόδοξος για ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας φέτος, εφόσον υπάρξει μια σταθερή κυβέρνηση μετά τις εκλογές, εμφανίστηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ανακοίνωσε πριν από λίγο την αύξηση των αναπηρικών επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ κατά περίπου 8%. Ο Γιώργος Παππούς παρακολούθησε την εκδήλωση με διοργανωτή το Υπουργείο Οικονομικών και παριστάμενο τον πρόεδρο του Eurogroup, τον κύριο Ντόναχιου. Θα μας ταχυολογήσει τα κυριότερα σημεία, Γιώργο. Λοιπόν, εγώ κρατάω τις δύο ειδήσεις που έβγαλε η σημερινή μερίδα. Το πρώτο είναι αυτό που είπες. Ενώ αυξήθηκαν οι συντάξεις στους ανθρώπους αναπηρία. Δεν είχαν αυξηθεί τα αναπηρικά επιδόματα του ΕΠΕΚΑ. Αυτό ακριβώς έκανε σήμερα λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης. Ανακοίνωσε την αύξηση τους κατά 8%. Είναι ένα κονδύλι 70 εκατομμυρίων. Mm-hmm. Συμβολική χαρακτήρισε την κίνηση ο κ. Μητσοτάκης. Συμβολική, αλλά ουσιώδη για πάρα πολλούς συνανθρώπους. Όντως, αφορά 188.000 συνανθρώπους μας. Η δεύτερη είδηση που ακούσαμε, από πολλά στόματα κιόλας, είναι ότι από πέρσι κιόλας ή μηδενίσαμε το πρωτογενές αποτέλεσμα ή έχουμε και ένα μικρό πλεώνασμα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι καλύψαμε μια τρύπα 3,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό που προέρχεται από την καλή απόδοση οικονομίας, από τα υπερέσοδα. Ακριβώς. Πολύ καλύτερη απόδοση οικονομίας. Θυμίζω ότι έχουμε αναθεωρήσει ήδη το στόχο. Και αυτά απλά δεν είναι αριθμοί. Καλύτερο δημοσιονομικό αποτέλεσμα σημαίνει ότι θα φτάσουμε πιο εύκολα στην επενδυτική βαθμίδα. Και αυτό σημαίνει πολύ φτηνότερο κόστος δανεισμού στις αγορές. Άρα και ευχέρεια να δώσει κοινωνικό μέρισμα η όποια κυβέρνηση αναλάβει. Μετά τις εκλογές, να φανταστώ. Προφανώς. Όχι, γιατί υπάρχουν πολλά σενάρια. Υπάρχει σενάρια, αλλά δεν είναι το βασικό αυτή τη στιγμή. Καλοδεχούμενο θα είναι, αλλά δεν είναι το βασικό. Κρατάμε τις δύο αυτές ειδήσεις. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, σήμερα το απόγευμα ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει τη δική του πρόταση για τα κόκκινα δάνεια. Πάμε λοιπόν ευθύς αμέσως στη συνάδελφο την Ειρήνη Σαββοπούλου για να δούμε τα κυριότερα σημεία της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ, Ειρήνη. Η βασική αρχή, Γιώργο, της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ είναι η κατάργηση του πτωχευτικού κώδικα της Νέας Δημοκρατίας και η αντικατάστασή του από ένα σχέδιο προστασίας της πρώτης κατοικίας, της επαγγελματικής στέγης και της αγροτικής γης. Βασικός στόχος, όπως τονίσει η Κουμουνδούρου, είναι να μπουν στο επίκεντρο των προστατευτικών διατάξεων εργαζόμενοι, ευάλωτα νοικοκυριά και λεγόμενοι μεσαία τάξη. Τρεις είναι τώρα οι άξονες πάνω στους οποίους κινείται η πρόταση που θα ακούσουμε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτον, οι πιστωτές θα είναι υποχρεωμένοι να καθίσουν στο τραπέζι με τους οφειλέτες. Δεύτερον, ο λεγόμενος εξοδικαστικός μηχανισμός, όπως υπάρχει σήμερα, θα καταργηθεί. Θα δημιουργηθεί μια νέα πλατφόρμα και θα υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. Και τρίτον, θα υπάρχει πάντα η δυνατότητα δικαστικής προσφυγής. Τώρα, κλείνοντας, να σου πω πως στην εκδήλωση, εκτός από τους τομεάρχες του ΣΥΡΙΖΑ, Αξιόγλου, Τσακαλώτο, Χαρίτσι, θα είναι και η Λούκα Κατσέλη. Έχει συνδέσει το όνομά της με τον νόμο για την προστασία της πρώτης κατοικίας, το γνωστό νόμο Κατσέλη. Ειρήνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Τώρα, κυρίες και κύριοι, η προοπτική των εκλογών και οι μετεκλογικές συνεργασίες βρίσκονται στο πρώτο πλάνο. Αντιδράσεις προκαλούν τα σενάρια για κυβέρνηση των ηττημένων ή για συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με το ΜέΡΑ25, το οποίο ανοίγουν στελέχη του κόμματος αντιπολίτευσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάντως διατηρεί την οικονομία στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης. Ενώ οι αναπηρικές συντάξεις αυξήθηκαν, η αλήθεια είναι ότι δεν τις ακολούθησαν τα σχετικά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ. Γι' αυτό και επέλεξα ως τελευταία συμβολική αλλά και ουσιαστική κίνηση της παρούσας κοινοβουλευτικής θητείας την άμεση αύξησή τους κατά 8%. Ο Αλέξης Τσίπρας, σε παρέμβασή του σε εκδήλωση που διοργάνωσε η ομάδα ΛΟΑΤΚΙ του ΣΥΡΙΖΑ, στέλνει μήνυμα για την επόμενη μέρα των εκλογών, αποδέχτης κυρίως στο ΠΑΣΟΚ. Μια προοδευτική κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα θεσμοθετήσει το γάμο για όλα τα ζευγάρια ανεξαρτήτως φύλου με πλήρη δικαιώματα, καθώς και το δικαίωμα της τεκνοθεσίας. Την ίδια ώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης από την περιοδία του στο Ήλιον επέμεινε στο όχι σε Μητσοτάκη Τσίπρα για τη θέση του Πρωθυπουργού. Απέναντι σε αυτές τις δύο επιλογές του κύριου Τσίπρα και του κύριου Μητσοτάκη λέμε πρόσωπα κοινής αποδοχής. Ο Βαγγέλης Βενιζέλος, το όνομα του οποίου είχε ακουστεί για τη θέση του Πρωθυπουργού σε μια κυβέρνηση συνεργασίας, απορρίπτει κατηγορηματικά ένα τέτοιο σενάριο. Θα έπρεπε να είναι πολύ προσεκτικοί αυτοί που λένε την γελιότητα ότι μπορεί εγώ δι' αντιπροσώπου, χωρίς να είμαι υποψήφιος, χωρίς να θέλω, χωρίς να έχω πρόγραμμα. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ βάζουν για πρώτη φορά στο κάδρο μιας κυβέρνησης συνεργασίας και το κόμμα Βαρουφάκη. Το ταγκό θέλει δύο. Αν θέλουν να στηρίξουν το πρόγραμμα το οποίο εμείς έχουμε αναγγείλει αυτή τη στιγμή, σε αυτό το πλαίσιο προφανώς μπορούμε να συζητήσουμε. Σημαίνει ότι θα είναι Τσίπρας, Ανδρουλάκης, Βαρουφάκης και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, μπορεί να πάει να σχηματιστεί μια κυβέρνηση. Γιατί η τερατογένεση ή η κυβέρνηση των ηττημένων συζητείται εντόνως, ο κύριος Πλεύρης το έκανε σήμερα, ενώ δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Όταν ο δικός μας πρόεδρος λέει όχι με τον Βαρουφάκη, όταν το ΚΚΕ λέει ότι εγώ αυτά τα σενάρια τα απορρίπτω.
Περίπτωση ακυβερνησίας έτσι και αλλιώς δεν υπάρχει, γιατί υπάρχει το κοινό έδαφος πάνω στο οποίο θα φτιαχτεί το επόμενο κυβερνητικό σχήμα, όπως έχει γίνει τόσες και τόσες φορές στο παρελθόν. Επιβίωσή μας ως λαός εντός της Ευρωζώνης δεν είναι, κατά τη γνώμη μου και την εκτίμησή μου, πλέον δυνατή. Τώρα, αλυσιδωτές αντιδράσεις προκαλεί το τρίκ που φαίνεται να επεξεργάζεται ο πρωτόδικα καταδικασμένος Ηλίας Κασιδιάρης, ώστε να αναλάβει τα ηνία του κόμματός του ο επίτιμος αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Αναστάσιος Κανελόπουλος. Η Ράνια Τραγώμαλο είναι εδώ, γιατί από ό,τι φαίνεται υπάρχουν διεργασίες για να ξεπεράσει το διαφαινόμενο μπλόκο του Αρείου Πάγου. Αυτό θα προσπαθήσουν να κάνουν, από ό,τι φαίνεται, Γιώργο. Και ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, όπως μας είπε και την Παρασκευή, ήρθε σε μια συνεννόηση με το κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη. Μάλιστα, είχε πει ότι είχε μιλήσει με τον αδελφό του Κασιδιάρη και συμφώνησαν να είναι εκείνος ο αρχηγός. Απομακρύνει από το πρόσωπό του, όπως λέει, το χαρακτηρισμό αχυράνθρωπος. Εγώ, λέει, θα είμαι ο αρχηγός. Αυτή την εβδομάδα θα αλλάξει το καταστατικό. Θα γίνουν όλες οι διεργασίες έτσι ώστε εκείνος αναλάβει τα ηνία, ναι, του κόμματος. Τώρα, ο Ηλίας Κασιδιάρης, καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, θα είναι υποψήφιος στην Αλφα Αθήνας. Αυτό που... Ο νόμος θέτει κόλλημα για πρόσωπα σαν τον κύριο Κασιδιάρη να είναι υποψήφιο. Όχι, μάλλον να είναι υποψήφιο, να ανακηρυχθεί το κόμμα ως υποψήφιο, εφόσον περιλαμβάνονται στις λίστες. Αυτό θα εξεταστεί και από τον Άριο Πάγο. Θα εκπροσωπήσει το κόμμα ο κύριος Κανελόπουλος. Να θυμίσουμε αυτό ακριβώς που είπες, ότι αυτό που λέει ο νέος νόμος είναι να μπλοκάρει ουσιαστικά ηγετικά στελέχη τα οποία έχουν καταδικαστεί μεταξύ άλλων και για εγκληματική οργάνωση να συμμετέχουν στις εκλογές, ακόμα και αν η απόφαση δεν έχει καταστεί αμετάκλητη. Και όπως είπες και εσύ, είναι έντονες οι αντιδράσεις. Είναι πολλές οι αντιδράσεις. Βεβαίως η απόφαση του Αρείου Πάγου θα ληφθεί στις αρχές του Μαΐου. Σωστά. Και αφού σε ευχαριστήσω, εμείς να δούμε τις πολιτικές αντιδράσεις σήμερα από τη Βουλή. Εύχομαι και ελπίζω πρώτον ότι οι αεροπαγίτες στις 5 Μαΐου θα δώσουν την απάντησή τους, ερμηνεύοντας όχι μόνο το γράμμα αλλά κυρίως το πνεύμα του συγκεκριμένου νόμου. Η δικαιοσύνη πρέπει να κάνει τη δουλειά της τώρα και να απαγορεύσει σε ένα τέτοιο κόμμα ή παρόμοιο να πάρει μέρος στις διαδικασίες των εκλογών. Για το κόμμα του φυλακισμένου είναι καλύτερα να ρωτήσετε τη Νέα Δημοκρατία και όλους αυτούς που παρασκηνιακά συζητούν μαζί τους και τους διαφημίζουν. Ας ρωτήσετε λοιπόν τη Νέα Δημοκρατία που μιλάει συνεχώς μαζί του.